Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου και αυτή είναι η τίτλη των κυριότερων ειδήσεων. Ικανοποίηση του Δήμου Κορινθίων από την ανταπόκριση των πολιτών στην ανακύκλωση. Διαρκώς μεγαλώνουν τα ποσοστά ενώ ολοκληρώνεται και η διαδικασία δημιουργίας πράσινου σημείου και μονάδας κομποστοποίησης. Να κλείσει άμεσα το κέντρο κράτησης μεταναστών και να απελευθερωθούν όλοι οι Έλληνες και μετανάστες ζητούν τρία αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα. Πορεία στο κέντρο της Κορίνθου, τι λένε για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις. Χρηματοδοτικό κενό στο ΕΟΠΗ που κινδυνεύει με ξαφνικό θάνατο. Χρέη 600 εκατομμυρίων μόνο στους γιατρούς. Το Υπουργείο Υγείας προστά και τις εφημερίες στα νοσοκομεία. Πρόταση έκπληξη από τον Δήμο Λάσκα. Ο πρόεδρος του εμπορικού τμήματος του Δημοτικού ζητά να ξαναγίνει το στρατόπεδο κέντρο εκπαίδευσης ή να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό κάμπους. Χάος την Παρασκευή από την ασταμάτητη νεροποντή στη Μεσσηνία. Πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια και χωράφια στο Διαβολίτη, το Ζεργολακτιό και την Καλλιρόη. Αποκομμένος όλος ο Δήμος Ιχαλίας καθώς έκλεισε το οδικό δίκτυο. Τις κοινωνικές κρατικές δομές της Κορινθίας ξεκίνησαν να επισκέπτονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο σταθμό στο νοσοκομείο Κορίνθου. Μπορούμε να κερδίσουμε σημαντικό πλεονέκτημα ανάμεσα στα άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας και το διοικητή του Γιάννη Άρχοντας.